ομάδα. Κάτω από τα δοκάρια ο Ισλιχίτη, Αραούκο, Αντώ, Μικέλ, Κρίστης Θεοφίλου, Νικολάου, Σέρτσιο, Ετμάρ, Κωνσταντίνου, Ελευθερίου και Κυριάκου. Ο Ζόρζε Κώστα έχει στον πάγκο τους Τσάκα, Ορλάντο Σα, Μπεμπέ, Καρλίτο, Σακέτη, Ντεντέ και Εμπαλό. Αυτή είναι η αποστολή της ΑΕΛ. Μολέσια, Σέρτσιο. Πολύ φάρτσο στο πρώτο δοκάρι, κόμι, μπάλα πέρασε από όλους και ο Ρουί Μικέλ θα τους πρόξει στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΛ στο 10ο λεπτό. Από την εκτέλεση κόρνερ πάνω Σέρτσιο, η μπάλα πέρασε από το πρώτο δοκάρι, έφτασε στο δεύτερο, εκεί όπου την περίμενε ο Ρουί Μικέλ και με κοντινή κεφαλιά έκανε το 1-0. Μόλις στο 10. Η ΑΕΛ που παίρνει προβάδισμα, ενώ την ίδια ώρα στο ΓΑΣΙΖΙ η Ομόνια προηγείται της ΑΕΚ με 1-0. Ξανά, κοιτάξτε, με πολύ φάλτσο από τον Πάολο Σέρτσιο, η μπάλα περνάει από όλους και από τον Φανή και περιμένει από κοντά ο Ρουί Μικέλ που δεν έχει κανένα πρόβλημα να την στείλει στα δίχτυα με κοντινή κεφαλιά. Μόλις στο 10ο λεπτό η ΑΕΛ που τάκλει Πάολο Σέρτσιο στην εκτέλεση και αυτού του κόρνερ για την ΑΕΛ. Πολύ ύψος στο δεύτερο δοκάρι, ο Κυριάκου έξω, Σλιχίντη. Τώρα για τον Κυριάκου. Ο Κυριάκου που αποφασίζει να ανέβει και να τροφοδοτήσει τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Βγαίνει ο Φανή, προλαβαίνει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, να δούμε αν θα προλάβει και την μπάλα. Την προλαβαίνει, είναι έτοιμος για την σέντρα, την επιχειρεί, πάσα για τον Εμπό. Στην περιοχή η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Λόπες απομάκρυνε. Καλή φάση για την ΑΕΛ που συνεχίζεται όμως με τον Ελευθερίου. Να επιχειρεί το σούτ, είναι καλό, η μπάλα έξω. Το φάουλ. Αραούχο με σέντρα, ψάχνοντας τον Κυριάκου, η κεφαλιά, η μπάλα πάνω από την εστία. Ο οποίος έδωσε συνέχεια με πάσα στον Μικουελίτο, από εκεί στον Φροξιλιά. Ρουί Μικέλ, θα χάσουν την μπάλα του Απόλλωνα, Εμπό, περιμένει στήριγμα. Κάνει τη σέντρα, είναι καλή για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, κεφαλιά, η μπάλα έξω. Από εκεί στην Ομόνια, στην Ανόρθωση και τώρα στην ΑΕΛ. Η σέντρα από τον Στυλιανού είναι καλή, Σουάνης, ο Σολάρη με την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής του Ισλιχίδη. Της ο Πάολο Σέρτσιο από ένα σημείο που ήρθε το γκολ. Το έχει πετύχει η ΑΕΛ. Καλό τραβηγμένο 2-0 με τον Μαϊκόν. Ο Μαϊκόν ο οποίος με κεφαλιά και λογικά θα πρέπει να πάει κοντά στην κάμερα εδώ. Ακριβώς αυτό δείχνει. Πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ΑΕΛ στο 32. Από την ίδια γωνιά η εκτέλεση του κόρνερ, ο Πάολο, ο Ζόρζε Κώστα με τους συνεργάτες του χειροκροτούν. Ξανά το γκολ, αμαρκάριστος, προλαβαίνει τον Φανή. 1,5 μέτρο από την γραμμή της εστίας και ο Μαϊκόν Αραούχο κάνει το 2-0. Μαϊκόν Αραούχο θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Πλασαριστά για τον Πάολο Σέρτσιο. Αυτός κάνει την σέντρα στην περιοχή. Είναι καλή κεφαλιά στο ροκάρι από τον Κρίστη Θεοφίλου. Για τον Σοάνη που έχει χώρο. Κάνει κίνηση ο Σολάρη. Σοάνης περνάει στον Μικουελίτο. Αυτός αμέσως τη σέντρα είναι καλή. Ο Χίντι βγήκε και απομάκρυνε ο Σεράν γκολ. 2-1. Είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο Απόλλωνας δείχνει να είναι αφυπνισμένος. Ξανά η σέντρα από τον Μικουελίτο. Ο Χίτη βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα. Εδώ όμως υπάρχει ένα λάθος. Υπάρχει μια ολιγορία. Ο Σερά την εκμεταλλεύεται και με σιρτό αριστερό σουτ σκοράρει. Περνώντας την μπάλα κάτω από τα χέρια του Ισλι Χίτη. Κάνοντας το 2-1, δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 45 στο πρώτο ημίχρονο. Κύριος Χρυσοστόμου, που έβαλε την κόντρα και κέρδισε την μπάλα. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου βρίσκει τον Εμπό και ανεβαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Κάνει κίνηση ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Εμπό το σου την μπάλα έξω. Ο Κρίστης ο Θεοφίλου τροφοδότησε τον Πάολο Σέρτσιο που κρατάει την μπάλα. Πάολο Σέρτσιο τώρα περνάει στον Ετμάρ.
Αυτός αμέσως για τον Μαϊκό, ένα Ραούκο τώρα για τον Εμπό. Στην περιοχή το σουτ διαγώνει, η μπάλα θα περάσει out όμως. Τον Ρουί Μιγγέλ. Κάνει κίνηση ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, τον βλέπει. Ο Ρουί Μιγγέλ, Μιχάλης Κωνσταντίνου στην περιοχή. Θέλει στήριγμα, επιχειρεί το σουτ στην εξωτερική πλευρά. Κάνει κίνηση ο Μιγκουελίτο, τον ίδιο ο Καρτόσο. Του πέρασε την μπάλα, έκανε αμέσως τη σέντρα. Σολάρι απέναντι από το 2-2. Δεν θα το κάνει όμως, ο Χίτου με τα πόδια θα απομακρύνει. Και στη συνέχεια ο Εμπό θα δείξει την μπάλα μακριά. Μαϊκόνα Ραούκο. Στην αντεπίθεση για την ΑΕΛ, να δούμε την εξέλιξη αυτή τη φάση. Ο Μιγγέλ που ανεβαίνει τώρα για τον Εμπό. Εμπό στην περιοχή, περιμένει κίνηση, κάνει τη σέντρα ψηλά. Η μπάλα θα περάσει. Ο Μαϊκόν θα πάρει την Εμπό. Νέα σέντρα. Ορλάντο Σά για τον Μπεμπέ. Το σουτ είναι καλό. Φανεί όμω τα. Από εκεί στο Σταύρο που έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ. Θα περάσει. Φράγκο. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου που ψάχνει κόρη για σέντρα την επιχειρή, είναι καλή κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη από τον Μιγκουελίτο, έχει χώρο για το σουτ, το επιχειρεί, αλλά όμως μακριά από την εστάδα. Ρε Μιγγέλ για τον Ορλάντο Σά. Ορλάντο Σά που ανεβαίνει, κάνει κίνηση με μπαλό, Ορλάντο Σά ψάχνει το σουτ, θα προσποιηθεί, θα επιχειρήσει το σουτ την μπάλα έξω.